Για να υποδεχτούμε στο στούντιο της εκπομπής την Έλβη Μιχαηλίδου. Καλό μεσημέρι, Έλβη. Γεια σου, Μανώλη. Θα αρχίσουμε βεβαίως από τον αυθεντικό μαραθώνιο της Αθήνας. Επέστρεψε μετά από έναν χρόνο απουσίας. Σημαντικό αθλητικό γεγονός. Έτσι, ο Κώστας Γκελαούζος είναι ο νικητής του φετινού αυθεντικού μαραθωνίου της Αθήνας, κάνοντας δικό του το ρεκόρ διαδρομής από Έλληνα δρομέα. Ο αθλητής του Παναθηναϊκού έκοψε πρώτο το νήμα του τερματισμού στο Παναθηναϊκό στάδιο, καλύπτοντας την ιστορική διαδρομή σε 2 ώρες, 16 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα. Εξαιρετικός χρόνος. Ακριβώς. Η επίδοση αυτή κάνει παρελθόν το ρεκόρ του Νίκου Πολιά, το οποίο κρατούσε από το 2004. Βλέπουμε εδώ τους πανηγυρισμούς με τη σημαία του συλλόγου του μετά το τέλος του τερματισμού του. Τον αποθέωσε ο κόσμος που βρέθηκε στο Καλλιμάρμαρο. Η επίδοση είναι εξαιρετική πραγματικά. Στις γυναίκες τώρα να σου πω ότι την πρώτη της νίκη στον κλασικό μαραθώνιο Αθηνών βλέπουμε πόσο χαρούμενη είναι. Χαμογελάει πριν τον τερματισμό. Είναι η Gloria Privilegio. Η Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος τερμάτισε πρώτη σε χρόνο 2:41 και 30 σε αποθέωση από τον κόσμο μέσα στο Παναθηναϊκό στάδιο. Έχασε για μόλις 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα το ρεκόρ της Μαρίας Πολύζου. Είναι 2:39.10 από το 1997. Θα το άγγιζε δηλαδή για πολύ λίγο. Να σου πω τώρα ότι στα 5 χιλιόμετρα και στα 10 χιλιόμετρα η απόλυτη πρωταγωνίστρια ήταν η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία κέρδισε με πολύ καλούς χρόνους και τις δύο διαδρομές. Ενώ χθες στα 10 χιλιόμετρα ο Γιώργος Τάσης ήταν πρώτος και στα 5 χιλιόμετρα ο Χρήστος Παπούλιας. Μας έχεις δηλώσεις από τους νικητές, για να τους ακούσουμε. Το πίστεψα, το χρώσαγα στον κόσμο, τους ευχαριστώ όλους. Και στη διαδρομή και μέσα στο Καλλιμάρμαρο πραγματικά μου έδωσαν κίνητρο να καταφέρω αυτό που κατάφερα. Για εμένα κάθε τερματισμός είναι μια καινούργια αρχή. Αφιερώνω αυτή μου την επιτυχία στον συναθλητή μου και φίλο τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο, που δυστυχώς 4 μέρες πριν νόσησε με κορονοϊό. Ήταν πάρα πολύ όμορφη εμπειρία. Δεν έχω ξαναπεράσει τόσο καλά σε μαραθώνιο. Μπορώ να πω ότι μου βγήκε και πάρα πολύ ευχάριστα. Όχι ότι δεν ζωρίστηκα, ήταν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά ήταν τόσο απολαυστικό, τόσο από την αρχή μέχρι το τέλος. Έτρεξα και χθες 10 και σήμερα 5 έκανα double και 2 ρεκόρ διαδρομής. Νομίζω είμαι πλήρης ευτυχισμένη. Ο 38ος αυθεντικός μαραθώνιος της Αθήνας πήγε πολύ καλά και από πλευρά συμμετοχών. Ακριβώς. Επέστρεψε μετά από ένα χρόνο, όπως είπες, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 9.800 ήταν οι δρομείς που ξεκίνησαν στις 9 η ώρα. Χωρίστηκαν σε 2 γκρουπ με διαφορετικές ώρες και διαφορά 45 λεπτών. Το κάθε γκρουπ ήταν χωρισμένο σε 8 μπλοκ ώστε να αποφευθεί ο συνωστισμός λόγω των μέτρων πρόληψης για τον COVID-19. Το νέο σύνθημα του αυθεντικού μαραθωνίου είναι I am authentic και αποτυπώνει το μήνυμα ότι κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και αυθεντικός, όπως ακριβώς είναι και ο μαραθώνιος της Αθήνας. Εδώ βλέπουμε τον Κώστα Βαρότσο, ο οποίος σχεδίασε το μετάλλιο. Φαίνεται το γνωστό γλυπτό δρομέας από τη μία πλευρά και από την άλλη είναι ένα σχέδιο του Καλλιμάρμαρου Σταδίου. Σπύρος Κίζης είναι ο σχεδιαστής. Έλβη, δεν είναι σύνηθες φαινόμενο σε παγκόσμιο επίπεδο, σε τελικό παγκόσμιου κυπέλου ή αγώνα της σειράς παγκόσμιου κυπέλου να μονομαχούν 2 Ελληνίδες αθλήτριες, συνέβη στην Ξηφασκία. Έτσι, ιστορική ήταν η χθεσινή μέρα για την ελληνική Ξηφασκία, γιατί για πρώτη φορά 2 Ελληνίδες βρέθηκαν στον τελικό να διεκδικούν το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελο σπάθης που διεξήχθη στην Ορλεάνη. Η νικήτρια τελικά σε ένα συγκλονιστικό τελικό που έληξε 15-14 ήταν η Δέσποινα Γεωργιάδου, με την Δώρα Γκουντούρα να παίρνει τη δεύτερη θέση στο Grand Prix. Όμως το αποτέλεσμα μικρή σημασία έχει μπροστά σε αυτές τις εικόνες που βλέπουμε. Τις 2 Ελληνίδες να αγκαλιάζονται μετά το τέλος του τελικού. Το μεγάλο έπαθλο είναι αυτό για την ελληνική ξηφασκία, η οποία βλέπουμε ότι βρίσκεται σε διαρκή άνοδο. Και ελπίζουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα στο Παρίσι να έχουμε και 2 εκπροσώπους. Μπράβο και στα 2 κορίτσια. Θερμά συγχαρητήρια. Ο Εμμανουήλ Καραλής, εκτός από αθλητής υψηλού επίπεδου, είναι ένα ανήσυχο μυαλό. Έχει δική του εταιρεία ένδυσης, ενώ στο κανάλι του στο YouTube φιλοξενεί και άλλους σπουδαίους αθλητές. Και τι δεν κάνει ο Μανόλο, όπως τον φωνάζουν. Έχει το γνωστό brand. Έχει κάνει brand name πλέον, Fly Manolo Fly, το δικό του. Το έχει κάνει και με ρούχα πλέον, έχει και πολλά vlogs και έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς και πολύ γνωστούς αθλητές. Τον κολλητό του, τον Στέφανο Τσιτσιπά, τον χρυσό Ολυμπιονίκη, τον Μίλτο Τεντόγλου. Τους ρωτάει περίεργα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι τους βάζει κάτι περίεργα πράγματα να κάνουν. Και έχει και πρεμιέρα σήμερα, να πούμε, ένα ντοκιμαντέρ στο κανάλι του στο YouTube, το οποίο θα είναι όλη την πορεία μέχρι το φοβερό. Φοβερή τέταρτη θέση στο Τόκιο, που κανείς δεν την περίμενε στην παρθενική του συμμετοχή και αξίζει πραγματικά να το παρακολουθήσουμε. Πάμε να το δούμε, πάμε. Γεια σας παιδιά, είμαι ο Μανόλο, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Μίλτο, είσαι έτοιμος να απαντήσεις στις ερωτήσεις του κοινού σου?
Είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλα. Ωραία. Η κοπέλα σου σε τσάτισε αρκετά για να κάνεις άλμα πάνω από τα 8-60. Με τσάτισε πάρα πολύ και πολλές μέρες συνεχόμενα εκείνη την περίοδο, η αλήθεια είναι. Να ξέρετε, είναι αλήθεια αυτό. Και ναι, γι' αυτό βγήκα, το είπα έτσι για να την πειράξω. Το celebrity crush. Ποιο είναι το celebrity crush μου? Celebrity crush... Το έχω ξεχάσει λίγο τώρα γιατί έχω σχέση και δεν τα λέω. Μου αρέσει... η Margot Robbie. Ω, όντως. Το κουκλάκι. Ναι, όντως. Α, η Anya Taylor μου αρέσει από το Queen's Gambit. Ου, ναι, φίλε, όντως, ισχύει. Βέρι κουκλάκι. Έχουμε καταλάβει το στυλ σου. Ξανθιά. Ξανθιά, έτσι, μεγάλα μάτια να έχουμε. Τεράστια μάτια. Ψηλή δεν μοιάζει το ψηλή τόσο, εντάξει. Μεγάλα μάτια να έχει. Με ψηλά ματάκια να έχει. Είμαστε έτοιμοι για τρελές μπουνιές. Εδώ σου πάω boxing, στο κολονάκι, τελείωσε η προπόνηση. Θα πάω να κοιμηθώ για 5 μέρες. Θα σας δείξω τα γραφεία του Fly Manolo Fly. Εδώ είναι τα αντρικά ρούχα μας. Αυτό ήταν το στόκ. Τη σακούλα μας εδώ. Με πολύ αγάπη το παίρνουμε. Βάζουμε εδώ το πολύ ωραίο μπλουζάκι. Εδώ. Και έτοιμο να έρθει σπίτι σας. Είμαι ο Μανώλης Καραλής. Και είμαι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ένα παιχνιδάκι θα κάνουμε, Στεφ. Θα γουστάρουμε. Είσαι μέσα, δεν σου είπα τι είναι, αλλά είσαι μέσα. Σίγουρα δεν είμαι έξω. Ας ξεκινήσει το παιχνίδι. Οπότε όποιος γελάσει στο δικό του ανέκδοτο, παίρνει ποινή επί δύο. Πάει ένα παιδάκι στη μαμά του κλαίγοντας. Μαμά, μαμά, στο σχολείο με φωνάζουν σαμπουάν. Έλα τώρα, Τζόνσον. Πώς θα έλεγαν τον Μπομπ τον Μάστορα, αν ήταν άνεργος? Μπομπ. Μπομπ. Οκ. Τι σερβίρες και δεν τρως? Μια μπάλα. Τένις. Με τον Νικόλα γνωριζόμαστε 5 χρόνια, 6 χρόνια και επιτέλους ήρθε η ώρα να με μάθει να κάνω wake. Έτοιμος. Πανέτοιμος, φίλε. Ωραία. Φύγαμε. Εσύ θα τα ζεις, εγώ. Δεν έχει η αρχεία, τη μαγιονέζα βάζουμε ρε παιδιά πρώτα. Wow, wow. Καλά, αυτό δεν είναι υπερ, και είναι υπερπαραγωγή. Okay. Βάλε ό,τι θέλεις, αυτό είναι αγγούρι, αυτό είναι κρεμμύδι πίκλες. Επιτέλους, το Union είναι εδώ πέρα. Καλά, για απόλαυση είμαστε... Πού είσαι, δεν έχει καλό σήμα εκεί που είσαι. Έλα μέσα τώρα, έλα. Πώς τα βλέπεις τα πάντα εσύ, με λίγο στην Ιαπωνία? Ωραία, καίζω κόνι, ωραία, ανάλο. Ωραία, ανάμο.
στο τένις, Σέλβη, η Μαρία Σάκαρη έχασε από την Μπαντόσα με 2-0 σετ. Δεν χάθηκε όμως όσον αφορά στην πρόκρισή της στα ημιτελικά των Finals WTA. Ακριβώς. Σε ένα δραματικό παιχνίδι που κράτησε πάνω από 2 ώρες, η Μαρία Σάκαρη γνώρισε την ήττα από την Πάουλα Μπαντόσα με 2-0 σετ στους τελικούς της WTA στη Γουαδαλαχάρα. Το εκπληκτικό πρώτο σετ ήταν 67 λεπτά. Κρίθηκε στο tie break. Ενώ το δεύτερο έληξε με 6-4 υπέρ του νούμερο 10, λεπτομέρειες νούμερο 10 του κόσμου. Ναι. Ακριβώς. Το σερβίς αυτή τη φορά δεν ήταν σύμμαχος για την Ελληνίδα τενίστρια, η οποία όμως παράλληλα έκανε και αρκετά βία στα λάθη, 49 στο σύνολο. Στο άλλο παιχνίδι του γκρουπ, η Αρίνα Σαμπαλένκα έμεινε ζωντανή στην υπόθεση πρόκριση, γιατί με ανατροπή νίκησε 2-1 την Ίγκα Σβιόντεκ και έτσι όλα θα κριθούν πλέον τη Δευτέρα για τη Μαρία στο μάτς με την Σαμπαλένκα. Θυμίζουμε πως το ρεκόρ της Ελληνίδας τενίστριας δεν είναι υπέρ της στην προϊστορία, γιατί έχει στις 5 αναμετρήσεις μόλις μόνο μία νίκη. Παρόλα αυτά όμως πιστεύουμε ότι μπορεί να τα καταφέρει, γιατί το έχει δείξει επανειλημμένα η Μαρία. Το νέο τώρα, αστέρι στο ανδρικό τένις. Είμαστε στη νέα γενιά, ακριβώς νέα γενιά τένις. Ο Κάρλος Αλκαράθ ολοκλήρωσε την πρώτη του χρονιά στο ATP Tour με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στέφθηκε πρωταθλητής στο Next Gen ATP Finals στο Μιλάνο. Ο 18χρονος από τη Μούρθια επικράτησε άνετα με 3-0 σετ του Σεμπαστιάν Κόρντα σε μόλις 84 λεπτά αγώνα και ξεπέρασε τον Ράφαελ Ναδάλ ως ο νεαρότερος τενίστας που έχει πετύχει 32 νίκες σε επίπεδο ATP εδώ και 19 χρόνια. Γι' αυτό το χαρακτηρίζουν και νέο Ναδάλ. Άλλωστε, στη Φόρμουλα 1, μία λέξη περιγράφει τι γίνεται στο Grand Prix της Βραζιλίας. Χαμός, πρόστιμο για τον Verstappen, τιμωρία για τον Hamilton. Πήρε 2 βαθμούς στο sprint ο Verstappen. Τεράστιο ενδιαφέρον για τον αγώνα που είναι σήμερα στις 7. Ακριβώς. Με τρομερή κίνηση στο sprint race του Interlagos, ο Valtteri Bottas έκανε δική του την pole position. Κατάφερε να κρατήσει με μαεστρικό τρόπο πίσω στη δεύτερη θέση τον Max Verstappen, ο οποίος όμως πήρε τους 2 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά από τον Hamilton στους 21. Ο Βρετανός πιλότος τιμωρήθηκε νωρίτερα το απόγευμα λόγω παρατυπίας που διαπιστώθηκε στο σύστημα DRS στο μονοθέσιό του και έτσι ξεκίνησε από την τελευταία θέση στο sprint. Όμως με φοβερό τρόπο ανελήχθηκε εντυπωσιακά στην 5η θέση. 15 μονοθέσεις ακριβώς, καλύπτοντας όσο μπορούσε τη διαφορά. Απόψε θα κινήσει από την 10η θέση λόγω της ποινής για την αλλαγή του θερμικού κινητήρα. Ενώ στον Verstappen, όπως είπες, επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ επειδή άγγιξε και εξέτασε το πίσω πτερύγιο στο μονοθέσιο του Lewis Hamilton την Παρασκευή. Γενικότερα είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή σεζόν αυτή που διανύουμε φέτος στην Φόρμουλα και είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε κάτι τέτοιο. Απομένουν 4 αγώνες, ο σημερινός και άλλοι 3. Ακριβώς. Και cheerleading έχουμε στο Open Store. Παγκόσμιες διακρίσεις για ελληνικές ομάδες. Αστέρι το ελληνικό αστέρι, Έλβη. Ακριβώς. Κάθε εβδομάδα με εκπλήσεις, Μανώλη, με αυτές τις πάσες. Είναι πραγματικά αστέρι. Όλοι μπορούμε να έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε cheerleading αυτό που βλέπουμε στους αγώνες. Όμως δεν έχει καμία σχέση. Μας το εξηγούν οι ειδικοί. Το ελληνικό αστέρι κατέκτησε την 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη ηλεκτρονικά με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα το δούμε στο βίντεο. Και μας μοιεί στα μυστικά του cheerleading, το οποίο θα γίνει και Ολυμπιακό. Έχει γίνει Ολυμπιακό άθλημα και θα κάνει τον ντεμπούτο του στο Λος Άντζελες το 2028. Ολυμπιακό άθλημα που ολοένα και περισσότερο αναπτύσσεται στη χώρα μας. Το ελληνικό cheerleading κατέκτησε τον κόσμο. Πραγματοποιώντας άκρως εντυπωσιακές εμφανίσεις, οι ελληνικές ομάδες έδωσαν το παρόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading 2021, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω ειδικά διαμορφωμένης εφαρμογής από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Οι αγώνες του Παγκόσμιου προκλήθηκαν από το Ολυμπιακό κανάλι σε όλο τον κόσμο. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετείχε με 6 ομάδες και 2 ζευγάρια. Τεράστια επιτυχία η 5η θέση που κατέκτησε η ομάδα του ελληνικού αστεριού στο Senior Cheer Jazz, καταφέροντας να προσπεράσει ομάδες που έχουν παράδοση χρόνων στο άθλημα. Η διάκριση στο παγκόσμιο ήταν κάτι που κανένα δεν θα το περίμενε. Προσπαθήσαμε, θυσιάσαμε πράγματα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα φτάσουμε τόσο ψηλά. Η φετινή χρονιά ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας. Εμείς συνεχίσαμε τις προπονήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, στην αρχή διαδικτυακά και μετά διαζώσεις έχοντας την άδεια ως εθνική ομάδα. Hey,
Δύο έβδομες και μια ενδέκατη θέση ήρθαν ακόμα για το ελληνικό αστέρι, οι οποίοι σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες επιτυχίες των ελληνικών ομάδων απέδειξαν περίτρανα πως η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις υπολογίσιμες δυνάμεις του αθλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι ακριβώς όμως είναι το cheerleading το οποίο έχει αναγνωριστεί ως Ολυμπιακό άθλημα? Το cheerleading είναι από τα πλέον δημοφιλή αθλήματα σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 10 εκατομμύρια αθλητές ασχολούνται με αυτό. Στην Ελλάδα τώρα πλέον αναπτύσσεται. Είναι το μοναδικό άθλημα που έχουμε τόσο όμορφα να συνυπάρχει μέσα ο χορός με τη γυμναστική. Περιλαμβάνει 4 κατηγορίες, το ακροβατικό cheerleading, το freestyle pom, το hip hop και το jazz, καθαρές χορευτικές κατηγορίες. Αυτό το άθλημα απευθύνεται σε όλους και μέσα από αυτό εκφραζόμαστε και θέτουμε νέους και πιο υψηλούς στόχους. Μέσα από όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που περάσαμε στην καραντίνα ήταν διέξοδος. Καθόλου τυχαίο δεν είναι άλλωστε πως το άθλημα του cheerleading θα μπορεί να παρουσιάζεται πλέον στους μαθητές των δημοτικών γυμνασίων και λυκείων της Ελλάδας μετά από σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας. Ωραιότατα. Παλιά μου τέχνη κόσκινο. Τι ξέρει να κάνει πολύ καλά ο David Beckham, Έλβη Μιχαηλίδου. Ξέρει να στέλνει την μπάλα ακριβώς εκεί που θέλει. Ακριβώς. Μιλάει στην μπάλα με κάθε τρόπο και το αποδεικνύει και στα 46 του. Διατηρείται σε άψογη φόρμα και αποφάσισε να φτιάξει ένα ιδιαίτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τι έκανε? Πήρε λοιπόν μπάλες, τις έβαψε με διάφορα χρωματάκια και άρχισε να τις σουτάρει προς το κενό καμβά που υπήρχε απέναντί του. Δεν δυσκολεύτηκε βέβαια να φτιάξει ένα δέντρο, γιατί εδώ θα δούμε, εντάξει, κάτσε και την μπλούζα, πως τέψει των γυναικών, και αρχίζει να σουτάρει. Γι' αυτό έγινε όλο το σκηνικό, να ξέρεις. Ναι, να μην δούμε λίγο κοιλιακούς κι εμείς. Και φτιάχνει ένα υπέροχο χριστουγεννιάτικο δέντρο, έβαλε και το αστέρι πάνω. Το ανάρτησε αυτό στο λογαριασμό του στο Instagram και το σχολίασε από κάτω η σύζυγός του, η Βικτόρια, ότι ετοίμασε και τη χριστουγεννιάτικη κάρτα. Τι, μόνο αυτό με το δέντρο θα μείνουμε? Και φυσικά έγινε viral και δικαίως, έτσι, γιατί David είναι αυτός και σε αυτήν την ηλικία τη μιλάει την μπάλα με μέθοδο ποντιγισμού, ας πούμε, στη ζωγραφική. Όμορφο κλείσιμο, σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γρήγορα εμείς σε διαφημιστικό διάλειμμα.